Χατιτζέ. Καλησπέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Γιάννη, καταρχάς θέλω να σου δώσω δύο εικόνες. Η πρώτη είναι από τη στιγμή που είμαστε εδώ στο οδόφραγμα Λίδρα Πάλας, λίγα μέτρα μακριά από το οδόφραγμα, επίσης και τη λεγόμενη πρεσβεία της Τουρκίας, ακούμε έντονους πανηγυρισμούς. Είναι επικρατεί μια πανηγυρισμή όσοι ήταν υποστηριχτές του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Η δεύτερη εικόνα όμως είναι αυτή που λέγαμε τόσες ημέρες ότι οι Τουρκοκύπροι επιθυμούν άλλον αποτέλεσμα, επιθυμούν μια αλλαγή. Και μαζί μου, αν θέλεις, έχω την κυρία Φέζιλε που θέλει να μας εκφράσει τα αισθήματά της. Τη συνάντησα την κυρία Φέζιλε όταν προσπάθησε να περάσει το οδόφραγμα και τη ρωτήσαμε τι αισθάνεται με αυτό το αποτέλεσμα. Αν θέλεις, Γιάννη, να μας πει δύο κουβέντες. Βεβαίως, να την ακούσουμε. Umarım ki yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı gelir. Kişilerin değişmesi gerektiği düşüncesindeyim. Layık bir devlete tekrardan kavuşması ve doğru bir siyasetin olması taraftarıyım. Umarım CHP kazanır, Atatürk'ün partisi kazanır. Biz Kıbrıslı Türk toplumu olarak Atatürkçüyüz. Modern yapıya sahibiz. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını diliyoruz. Umarım böyle olur. Ama ilahi adaletin ne olacağını bilemiyorum. Kısmet hakkımıza hayır. Hepimiz de etkiliyor çünkü siyasi açıdan. Να μας βοηθήσεις, Χατιτζέ, και με τη μετάφραση. Ναι, Γιάννη. Δύσκολα μίλησε όπως την προσέξες, Γιάννη. Έντονα είναι τα αισθήματα. Θα κάνουμε μια απλή μετάφραση και να προχωρήσουμε μετά στην επακρίβη. Είμαστε μια δημοκρατική κοινότητα. Είμαστε μια χώρα που αγαπά και εύχεται για το καλύτερο, να αγαπά τα πράγματα που έχει αφήσει ο Ατατούρκ. Η ευχή ήταν να κερδίσω ο Κλιστάρολ, αυτόν περιμένουμε, αλλά τα πράγματα δεν δείχνουν έτσι. Ήταν πάρα πολλά συγκινημένοι, φαίνεται ακούοντας και τους πανηγυρισμούς. Θέλω να δώσω και το λόγο σε έναν πιο νεαρό άτομο που είναι μαζί μου. Κενσλέρ Γελεβλίρμισενες, είναι δύο νεαρά άτομα, και αυτοί μόλις ξεκίνησαν οι πανηγυρισμοί, επέρασαν από το οδόφραγμα προς τις ελεύθερες περιοχές. Τους ρώτησα τι γίνεται στο άλλο μισό της πατρίδας μας, αν θέλεις, και μου είπαν με πολύ λυπητερών πρόσωπων ότι υπάρχει πανηγυρισμός, κρατούν πανό με φωτογραφίες του Ερντογάν, κάνουν σήματα που πλέον δεν εκφράζει των τουρκοκυπριακών λαών. Να μας πούν ήδη όμως τι αισθάνονται. Βεβαίως. Γιάννη. Δύο κουβέντες. Kasaların %55'i açılmış. İstanbul, İzmir, Ankara gibi daha gelişmiş bölgelerde bile Erdoğan'ın kazandığını görüyorum. Ve açıkçası beni üzer. Çünkü Türkiye bir halk olarak çok zorluk içindedir şu an. Biz Kıbrıs halkı olarak onların ekonomik durumu bizi de etkilediği için biz bir halk olarak da zorluk içindeyiz. Ve iki halk bunu, daha doğrusu Türkiye halkının bunu göremediği üzer yani insanı. Teşekkür ederim. Η πιο νεαρά, Γιάννη, επιθυμούσαν αλλαγή. Με το άνοιγμα των κάλπων έχουν παρακολουθήσει μέχρι τα 55%. Βλέπουν τη διαφορά. Οτιδήποτε η οικονομική δυσκολία της Τουρκίας επηρεάζει και τους Τουρκοκύπριους, επηρεάζει το μέλλον του τουρκοκυπριακού λαού. Όπως μας είπε και η κυρία Φέζιλε και τα νέα μας πρόσωπα, επιθυμούσαν μια πολιτική αλλαγή. Επιστρέφοντας τώρα όμως, πώς διατυπώθηκε. Η οποία, ναι, Χατιτζέ, δεν ήρθε όπως δείχνουν το αποτέλεσμα. Έχουμε την νίκη του κυρίου Ερντογάν. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Τώρα, κύριε